Διαβάζοντας τα πεπραγμένα του ΕΣΟΥΡΟΥ για το 2017, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στα στοιχεία της λεγόμενης πολυφωνίας, όπως χαρακτηριστικά είναι ο τίτλος, του έτους 2017 και αποτυπώνονται στα δελτία ειδήσεων και στις πολιτικές εκπομπές, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα που βγάζει. Μια πρώτη παρατήρηση. Είναι ατυχής ο τίτλος. Πολυφωνία. Τι πολυφωνία. Πρόκειται για πολυφωνία. Πρόκειται για κάποια ισότιμη και αντικειμενική προβολή όλων των πολιτικών κομμάτων. Έχει ένα ενδιαφέρον να μας δώσετε ένα ορισμό για την έννοια της πολυφωνίας, για την αντικειμενικότητα, την ισότιμη προβολή των κομμάτων κτλ. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά μίμητα εδώ. Ότι, για παράδειγμα, η αντικειμενικότητα δεν ορίζεται, δεν μπορούμε να την ορίσουμε. Σοβαρά. Πού προκύπτουν όλα αυτά. Και γιατί δεν μπορεί να οριστεί ή τουλάχιστον να προσεγγιστεί, αν κάποιος δεν μπορεί να το ορίσει, με βάση την υπάρουσα νομοθεσία για την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω διότι τα στοιχεία αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη μη αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές. Και μάλιστα αποτυπώνουν τη συστηματική μόνιμη παραβίαση ακόμα και αυτής της υφιστάμενης νομοθεσίας που υπάρχει για την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων. Και προσέξτε, συζητάμε για στοιχεία που αφορούν ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές. Δεν περιλαμβάνονται τα ραδιοφωνικά μέσα. Αν καλά, διαβάζουμε. Εκεί, κατά την άποψή μας, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Αν λοιπόν τα αθροίσουμε ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά κτλ., η προβολή για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πέφτει πολύ περισσότερα μέχρι που εκμηδενίζεται. Μέχρι που εκμηδενίζεται. Κατά συνέπεια, εδώ μιλάμε για πολιτική μονοφωνία, περί αυτού πρόκειται, των πολιτικών εκείνων κομμάτων που συνιστούν, να το πω έτσι, το αστικό πολιτικό σύστημα, που εκφράζουν, αν θέλετε, στο καθημερινό πραγματικό επίπεδο τις αντιλαϊκές πολιτικές, της πολιτικής στήριξης των μνημονίων, του μονόδρομου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αποτυπώνουν και μελλοντικά σχέδια ανακατατάξεων στο πολιτικό σύστημα. Και το λέω αυτό γιατί, για τις ειδήσεις τώρα, προσέξτε, κουκουέ, 2,6% όταν το εκλογικό του ποσοστό είναι 5,5%. Θα μου πείτε, από το 2,6 μέχρι το 5,55% είναι μικρή απόσταση. Πάρα πολύ μεγάλη. Όταν μιλάμε για αναλογική εκπροσώπηση, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Και προσέξτε, το κρατικό κανάλι ΕΡΤΕΝΑ, 3,1%. 3,1%. Δηλαδή, ό,τι κάνουν τα ιδιωτικά, κάνει και η κρατική. ΣΥΡΙΖΑ, 49,9% η προβολή, όταν το εκλογικό του ποσοστό είναι 35,46%. ΑΝΕΛ, δεν είναι τυχαία η αναφορά μου, ΑΝΕΛ, 4,7% όταν το εκλογικό του ποσοστό είναι 3,69%. Ναι. Τι δηλώνει όλο αυτό? Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι εκφράζει τον κυβερνητικό σχηματισμό, τον κυβερνητικό συνασπισμό, που έχει κάθε λόγο να το στηρίξει, το πολιτικό σύστημα να στηρίξει αυτό το κυβερνητικό σχηματισμό. Για τις πολιτικές εκπομπές, κουκουέ, 3,6% η προβολή του, πολιτικές εκπομπές. Η ΕΡΤ, 4,8% προβάλλει το ΚΚΕ, όταν επαναλαμβάνει εκλογικό ποσοστό 5,55%. ΣΥΡΙΖΑ, 42,9% από 35,46% εκλογικό ποσοστό. ΑΝΕΛ, 5,5% από 3,69% εκλογικό ποσοστό. ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, 10,6% προβολή, όταν έχει εκλογικό ποσοστό 6,29%. Τι είναι όλα αυτά?
Τι είναι όλα αυτά. Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν μέσα, τα λέω, γιατί μας ακούει και ένας κόσμος και πρέπει να καταλάβει γιατί λέει το ΚΚΕ ότι δεν υπάρχει πολυφωνία, αλλά υπάρχει πολιτική μονοφωνία. Και επιβεβαιώνεται το κόμμα, διότι το έχουμε πει, μάλλον θα το πω λίγο παρακάτω, η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Η έκθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ στα συμπεράσματα αναφέρει ότι αυτή η υπερπροβολή του κυβερνητικού συνασπισμού το εντοπίζει. Η προβολή του κυβερνητικού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου στα δελτία ειδήσεων η προβολή του φτάνει αθρηστικά στο 54,6% αθρηστικά και στις πολιτικές εκπομπές στο 48,4%, οφείλεται, λέει, στην επικέντρωση του ιδιαισογραφικού ενδιαφέροντος στην κυβερνητική πολιτική και στις προεργασίες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 για τη δημιουργία νέου φορέα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Σοβαρά. Τι και ποιος κρίνει τι είναι ενδιαφέρον θέμα και τι όχι. Ποιος το κρίνει αυτό. Ποιος κρίνει τι πρέπει να προβληθεί περισσότερο και τι λιγότερο. Πώς και ποιος κατευθύνει την επικέντρωση του ειδησογραφικού ενδιαφέροντος στην κυβερνητική πολιτική. Προφανώς είναι η κυβέρνηση, είναι ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που μέσα εκεί προφανώς υπάρχει και η ασυλία των ιδιωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που καθορίζουν τα πάντα. Να το πω διαφορετικά. Η ΑΝΕΛ, μια και μιλάτε για την κεντροαριστερά, στην διαμόρφωση δηλαδή των διεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς, δηλαδή η ΑΝΕΛ, αν το πάμε έτσι, τι σχέση έχουν με τις διεργασίες στην κεντροαριστερά και έχουν τέτοια υπερπροβολή και στις ειδήσεις και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Επειδή τους κάνουν κριτική για τις πρέσπες και απαντάνε αυτοί και η επικαιρότητα. Πιθανά να ισχύει αυτό που είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ο κύριος Κουτρουμάνος, ο κύριος Μωρόνης, ότι ακόμα κι αν δεν βρίσκεται ένα κόμμα, δεν είναι εμπαρουσία σε μια εκπομπή, το γεγονός και μόνο ότι θα υποθεί κάτι για αυτό το κόμμα πιστώνεται στο. Ναι, αυτά είναι για τα ποιοτικά. Στο άλλο κόμμα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δεν αλλάζει όμως την ουσία των όσων θέλουμε να πούμε. Να ολοκληρώσουμε. Η αιτιολόγηση, κατά την άποψή μας, του πιο πάνου συμπεράσματος αποτελεί, κατά την άποψή μας, δικαιολόγηση από την πλευρά του ΕΣΟΥΡΟΥ. Για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν είδαμε καμία απολύτως αντίδραση γι' αυτό το ζήτημα από το ΕΣΟΥΡΟΥ, παρά το γεγονός ότι το ΚΚΕ, και εδώ όταν έρχονταν η διοίκηση της ΕΡΤ και το θέταμε επιμόνως το ζήτημα, ότι το κόμμα μας υποεκπροσωπείται στις εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ. Όταν εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και πρόσωπα άλλων κομμάτων που δεν είναι ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διαμορφώνουν αυτό που σας έλεγα την τάση του σχεδιασμού του πολιτικού συστήματος. Και ρωτάω τώρα εγώ, ποια είναι τα μέτρα. Εντάξει, το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν είναι μόνο για να καταγράφει τις τάσεις ή το γεγονός, αλλά ποια είναι τα μέτρα που έχετε πάρει μέχρι σήμερα. Έχετε υποβάλει κάποιες συστάσεις για να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Τι ακριβώς έχετε κάνει. Μπορεί να μου πείτε ότι δεν υπάρχει προσωπικό να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση κτλ. Διεκδικήστε το. Αν είναι θέμα προσωπικού, διεκδικήστε το. Αν είναι θέμα χρηματοδότηση, διεκδικήστε την κατάλληλη χρηματοδότηση και το κατάλληλο προσωπικό για να κάνετε όσο πρέπει τη δουλειά σας. Αλλά είναι μια κολόνια που κρατάει πολλά χρόνια. Σαφείς απαντήσεις.